Και επειδή ταιριάζει στις μέρες μας το που θα πω και ταιριάζει και με τον Άγιο Μητραπή και με τον Άγιο Σιο Μάρτυρα Γεδεών. Επειδή ο Άγιος μαρτύρησε τον καιρό της τρομοκρατίας. Και επειδή η καιρή δεν είναι και τόσο καλή και δεν ξέρουμε φυσικά τι ξημερώνει, δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης για να τα πεις αυτά, πλέον θα μαρτυρούν οι πάντες. Πάνω απ' όλα βέβαια, όλα εξαρτώνται από το έλεος του Θεού. Ο γέροντας, ο αείμνηστος, κάποια στιγμή είδε τον Χριστό με την Παναγία. Αυτό έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο, αλλά ανωνύμως. Τώρα, επειδή ο αποθανών δεν δικαίωται, μπορούμε να λέμε και κάτι. Λοιπόν, είχε δει τον Χριστό με την Παναγία. Επειδή έκανε πολύ προσευχή ο γέροντας για την πατρίδα μας, πάντα, όλα τα χρόνια. Και τον παρακαλούσε η Παναγία να σκεπάσει την Ελλάδα, ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός αρνούνταν. Και αρνούνταν για την αμαρτία. Και ειδικά για τις αρτικές αμαρτίες. Οι Ευρωπαίοι, οι ξένοι είναι άλλοι. Δεν έχουμε εμείς σχέση. Εμείς οι Ορθόδοξοι και οι Έλληνες ειδικά έχουμε άλλη παράδοση. Λοιπόν, και το παρακαλούσε η Παναγία, ο Χριστός αρνούνταν. Μα παιδί μου, είναι δική μας. Λέει, ήταν δική μας. Τώρα τους σκεπάζαμε, τους βοηθούσαμε όσο μας λάτρευαν. Τώρα μας ξέχασαν οι Έλληνες. Μας αρνούνταν. Προσπαθούσε η Παναγία, ο Χριστός αρνούνταν. Και κάποια στιγμή απεχώρησε ο Χριστός. Μάλλον πριν αποχωρήσει, είπε ότι εγώ θέλω να τους σώσω, αλλά να δω μετάνοια. Και φεύγει έτσι από το σκηνικό αυτό ο Χριστός και μένει η Παναγία μόνη της και μη έχοντας τι άλλο η Παναγία να κάνει, έβγαλε το μαφόριο και το έριξε πάνω στην Ελλάδα. Και θέλοντας να πει ότι αυτή τη στιγμή στεφόμαστε με τις πρεσβείες της Παναγίας. Λοιπόν, αυτό το αναφέρουμε προς ωφέλεια, όχι προς απελπισία, διότι αυτό που μας μένει είναι να μετανοήσουμε πρώτος εγώ. Καθημερινά, στην καθημερινότητα, να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να γίνουμε πιο πραγματικοί, γιατί δυστυχώς υπάρχει στις μέρες μας πολύ το θεαθήνε της ανθρώπης. Πρώτα μιλάω για τον εαυτό μου. Να γίνουμε πραγματικοί, πιο αληθινοί χριστιανοί. Ουσία έχει τι λέει ο Χριστός για τον καθένα μας, όχι τι λένε οι άνθρωποι για μας. Να, όχι μόνο να μην αδικούμε, αλλά να δεχόμαστε και την αδικία και την καταφρόνηση. Και εάν και εφόσον ο Χριστός δει μετάνοια, μην περιμένουμε ότι θα αλλάξουν όλοι οι Έλληνες για να μας σώσει ο Χριστός. Πάντα ο Χριστός με τους λίγους έκανε δουλειά. Στα Σόδομα έφτασε 5 να ζητάει μόνο για να σώσει όλα τα Σόδομα. Λοιπόν, ας αγωνιστούμε και ας προσπαθήσουμε όλοι να μετανοήσουμε περισσότερο, να γίνουμε πιο πραγματικοί και να προκαλέσουμε το έλεος και την ευλογία του Θεού σε όλα αυτά που έρχονται. Έλεγε ο γέροντας, δύο σενάρια είναι να γίνουν. Το ένα είναι καταστροφικό, το άλλο θα είναι πολύ ήπιο. Να παρακαλούμε οι τελευταίες κουβέντες που μίλησα μαζί του πριν μερικά χρόνια τότε που μπορούσε να μιλήσει, αυτές ήταν. Να παρακαλούμε να γίνει το μικρό σενάριο, το λίγο το κακό. Αυτά.